Είναι ανακριβείς οι δηλώσεις του κ. Τσακαλώτου. Αυτά τα οποία δήλωσε και για την αξιολόγηση και για το χρέος δεν ανταποκρίνονται σε αυτά τα οποία υπέγραψε. Για παράδειγμα, το πρώτο και σημαντικότερο μάλλον είναι το θέμα της αξιολόγησης. Στη δισέμβρη ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά το πέρας της συνεδρίασης της Ευρωομάδας στις 24 Μαΐου αναφέρεται ότι η αξιολόγηση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Παραμένει ανοιχτή η αξιολόγηση. Και γιατί παραμένει ανοιχτή? Παραμένει ανοιχτή μέχρι να ψηφίσουν τα επιπλέον μέτρα που ζήτησαν οι Ευρωπαίοι. Μέχρι να δοθεί το ελληνικό στο Λάτσι, μέχρι να δοθεί μία λύση για την μείωση, για την κατάργηση του ΕΚΑΣ, μέχρι να κατοχυρωθεί η ασυλία των μελών του Ταμείου Ξεπουλήματος της Δημόσιας Περιουσίας κτλ. Έθεσαν μία σειρά από νέους όρους, και τους οποίους η κυβέρνηση, παρότι έχει ψηφίσει ένα σωρό αντιλαϊκά μέτρα, δεν τους έχει ψηφίσει μέχρι σήμερα, και γι' αυτό το λόγο η αξιολόγηση παραμένει ανοιχτή. Προς επίρρος αυτού του οποίου σας υποστηρίζω ότι δεν έχει κλείσει η αξιολόγηση, είναι πως δεν ανοίγουν και τα χρηματοκιβώτια να τους δώσουν τα λεφτά τα οποία ζητούν. Ρωτώ όμως... 10,3 δισεκατομμύρια της δόσης θα πάρουν τώρα 7,5 δισεκατομμύρια, και μάλιστα στην ανακοίνωση αναφέρει σαφώς με κάθε σαφήνεια ότι οι επόμενες δόσεις που θα δοθούν μετά το καλοκαίρι θα δοθούν κατόπιν αξιολόγησης, αφού δηλαδή η Τρόικα ελέξει και διαπιστώσει ότι όντως η κυβέρνηση έχει υλοποιήσει αυτά τα οποία υποσχέθηκε. Μάλιστα. Ρωτώ εγώ όμως, κύριε Βατιώτη, για να κατανοήσω. Ωραία, δεν ήταν αυτή η αξιολόγηση τελευταία, αλλά δεν ήταν όμως η πιο περίπλοκη, πιο δύσκολη και πιο καθοριστική? Ναι, πράγματι ήταν. Αλλά ας θυμηθούμε ότι έχει ψηφίσει αυτή η κυβέρνηση, έτσι, για να μείνουμε μόνο δηλαδή στα δύο τελευταία πολυνομοσχέδια που ψήφισε τον προηγούμενο μήνα, ψήφισε τον κόφτη, ψήφισε τις νέους έμεσους φόρους, ψήφισε το Ταμείο Ξεπουλήματος, ψήφισε να μειωθούν οι συντάξεις, ψήφισε μια σειρά από αντιλαϊκά μέτρα τα οποία δεν θα τόλμαγε να τα κατεβάσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και το είπε αυτό μάλιστα υπουργός της κυβέρνησης Τσίπρα, ότι μόνο με εμάς θα μπορούσαν να ψηφιστούν αυτά τα μέτρα. Και ενώ λοιπόν θα ψήφισε όλα αυτά, έρχονται και του ζητούν νέα αντιλαϊκά μέτρα. Αυτή είναι η τύχη των δούλων, κύριε Γκότζο. Ένας δούλος, αυτό που του αρμόζει είναι περισσότερες ταπεινώσεις. Και αυτό είναι που κάνει η κυβέρνηση συνειδητά, και αυτό, αν θέλετε, το έχουμε αφομοιώσει τόσο πολύ που βγαίνει ακόμα και η κυρία Βαγενά και λέει: σιγά, 400 χρόνια σκλάβοι ήμασταν, τι μας πειράζει αν θα είμαστε ακόμα 100 χρόνια σκλάβοι. Ξεχνάει όμως, εάν η ίδια αρέσκεται με το ρόλο του συνεργάτη του Σουλτάνου, αυτό θα έκανε και τουρκοκρατίας, ξεχνάει πως και τότε υπήρξαν κάποιοι οι οποίοι αντιστάθηκαν, και αν απελευθερωθήκαμε μετά από τα 400 χρόνια, αυτό δεν οφείλεται στις Βαγενάδες, αυτό οφείλεται σε όσους ύψωσαν το ανάστημά τους, και αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε και σήμερα. Μάλιστα. Τώρα, λύστε μου μια συνοπτικά μια απορία, τι συμβαίνει τελικά με αυτό που λέμε μηχανισμός κόφτης? Μηχανισμός κόφτη, ναι. Λέει η κυβέρνηση. Σιγά τα ΟΑ είχε ψηφιστεί από το παρελθόν. Η αλήθεια είναι πως τον Αύγουστο του 2015 ενσωματώθηκε στο τρίτο μνημόνιο, στο μνημόνιο Τσίπρα, υπήρχε όρος για μηχανισμούς οι οποίοι αυτόματα θα προχωρούν σε περικοπές εάν και εφόσον παρατηρούνται αποκλίσεις. Εάν όμως προϋπήρχε, γιατί το ψήφισε αυτό η κυβέρνηση? Κατά συνέπεια ο ισχυρισμός του ΣΥΡΙΖΑ δεν ισχύει. Αυτό το οποίο ισχύει είναι πως υπήρχε ως μια γενική πρόνοια και ήρθε η κυβέρνηση με αυτό το συγκεκριμένο άρθρο στο πολυνομοσχέδιο της προηγούμενης εβδομάδας να του δώσει σάρκα και οστά να το εξειδικεύσει και να κάνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό που αυτό πράγματι αποτελεί τομή. Να καταστήσει αχρίαστη την Βουλή τα επόμενα χρόνια, οπότε θα συμβεί το εξής, κύριε Γκότζο. Θα βλέπουν οι συνταξιούχοι να μειώνεται η σύνταξή τους και θα λένε, γιατί έγινε, γιατί μειώθηκε η σύνταξη, θα λένε, ξέρετε, είχε ψηφιστεί το 2014 ένας νόμος και βάσει αυτού του νόμου τώρα σας έγινε σας μια περικοπή.
Δεν θα χρειάζεται να ψηφίζει κανένας βουλευτής καμία βουλή για το τι περικοπές θα γίνουν. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά κατέστησαν αχρίαστη καινή περιεχομένου και την ίδια τη Βουλή. Αυτό λέγεται ολοκληρωτισμός. Αξίζει μάλιστα να πούμε ότι στην απόφαση του Eurogroup δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη ακόμα και για ανακούφιση του χρέους. Ως ανακούφιση μεταφράζω τον όρο relief, ο οποίος υπάρχει στο επίσημο κείμενο. Στο επίσημο κείμενο υπάρχει για πολλωστή φορά μάλιστα η διατύπωση ότι δεν θα γίνει καμία ονομαστική μείωση του δημόσιου χρέους. Θυμόμαστε πως τον Νοέμβριο του 2012 επί Σαμαρά είχαν υποσχεθεί σε ένα Eurogroup οι Ευρωπαίοι ότι θα γίνει μία μείωση του χρέους, ανακούφιση έτσι relief, εάν η Ελλάδα τηρήσει ορισμένους όρους. Η Ελλάδα τους έχει τηρήσει αυτούς τους όρους και αυτό το οποίο διαπιστώνουμε είναι αυτή η περίφημη ανακούφιση, ελάφρυνση του χρέους να μετατίθεται με βάση την τελευταία απόφαση του Eurogroup για μετά, για τα μέσα του 2018 και μάλιστα να λέει η πιθανή ελάφρυνση του χρέους. Δηλαδή ούτε σίγουρη είναι ούτε άμεσα θα γίνει παρά τα όσα υπόσχεται η κυβέρνηση προκειμένου να δείξει στον ελληνικό λαό ότι αυτές οι θυσίες που τον καλεί να υποστεί έχουν κάποιο αντίκρισμα, πιάνουν τόπο. Και κάτι τελευταίο κύριε Βατιώτη, φαίνεται ότι είτε έτσι είτε αλλιώς η κυβέρνηση κερδίζει χρόνο ή θέλει να κερδίσει χρόνο. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά, ως πού μπορεί να φτάσει αυτή η διαδικασία, ποια είναι τα όρια δηλαδή αυτής της της κατάστασης για την οικονομία και για τη χώρα, ναι. Κύριε Κούτσο, η κυβέρνηση έχει μία άνεξη. Μιλάει εκ του ασφαλούς, ξέροντας ότι αυτή τη στιγμή έχει σχηματιστεί η πιο φιλομνημονιακή βουλή που έχει περάσει από την Ελλάδα την τελευταία εξαετία και ούτε η Γερμανία, ούτε φυσικά ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν κανένα όφελος από το να γίνουν άμεσα εκλογές. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν εκλογές δεν προβλέπονται να γίνουν το επόμενο χρονικό διάστημα, το προσεχές διάστημα και μιλάνε με μία άνεση. Υποτιμούν όμως τις αντιδράσεις που υπάρχουν στην ίδια την κοινωνία. Να σας θυμίσω μόνο το εξής. Η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ στις φοιτητικές εκλογές πήρε κάτω από 1%. Πριν από 2 εβδομάδες η Αυγή ήταν που δημοσίευσε μία δημοσκόπηση της Public Issue που έδειχνε τον Αλέξη Τσίπρα να είναι έκτος σε σειρά δημοφιλίας σε πολιτικός αρχηγός. Αυτά είναι μερικά στοιχεία, πριν μου πείτε κι άλλα αν θέλετε. Εγώ όμως θα σας αντιπαραθέσω το εξής, κύριε Βατιώτη, ότι ενώ έχουμε αυτά τα οποία περιγράφετε εσείς και εν πάση περιπτώσει πολλοί άλλοι, παράδειγμα, στα Γιάννα ήταν 100 άτομα στην κινητοποίηση, δεν ξέρω στην Πάτρα, τυχαία το λέω, 1000 και στην Αθήνα 3 και 5 χιλιάδες. Άρα έχετε, γιατί να μην προχωρήσει η κυβέρνηση στη θέσπιση κι άλλων μέτρων. Σας θυμίζω επίσης όμως ότι και το 2010 στην αρχή όταν πρωτοεφαρμόστηκαν τα μέτρα τότε που είχε πει και όλοι ρε το περίφημο Έλληνες καλό κουράγιο, τόσος ήταν ο κόσμος που συμμετείχε στις κινητοποιήσεις. Το ευχάριστο είναι ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος ξεπερνάει το μούδιασμα. Είναι πολύ αισιόδοξο το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας αποφάσισαν να κάνουν κυλιόμενες απεργίες. Πρέπει να ξέρουν οι ακροατές μας ότι ο Αλέξη Τσίπρας είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός μετά τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, σπουδαίο κατόρθωμα για το πρώτη φορά αριστερά, που επιχειρεί να ξεπουλήσει σε ιδιώτες τις δημόσιες συγκοινωνίες της Αθήνας. Υπάρχουν λοιπόν αντιδράσεις. Πιστεύω ότι ο κόσμος πολύ φυσιολογικά νιώθει μουδιασμένος, γιατί πίστεψε τις αυταπάτες που καλλιεργούσε συνειδητά και σχεδιασμένα ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι να εφαρπάξει την ψήφο του ελληνικού λαού. Είναι πολύ χαρακτηριστικό όταν εμείς προεκλογικά του λέγαμε «Μα αυτό το πρόγραμμα το οποίο έχετε προσκρούει στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρώ», και τους λέγαμε ότι αν χρειαστεί να επιλέξετε μεταξύ μνημονίου και εξόδου από το ευρώ, ποια θα είναι η επιλογή σας, και η απάντηση ήταν σιγή ευθείως. Ήξεραν επομένως το τι θα γίνει και συνειδητά νέκρωνα τις αντιδράσεις, δημιουργούσαν μία παράλυση
κοινωνία και στο ίδιο το κίνημα, καλλιεργώντας κοινοβουλευτικές αυταπάτες, έτσι ώστε σήμερα να μπορέσουν να περάσουν όλον αυτό τον όλεθρο από τη Βουλή, κύριε Πρόεδρε.